Φόβοι υπάρχουν ότι θα πεθάνουν άνθρωποι αβοήθητοι στον δρόμο. Εκεί ιδιαίτερα στην περιοχή του Μαλιακού που γίνονται τόσα τροχαία. Θα πεθάνουν άνθρωποι αβοήθητοι στα σπίτια τους. Γιατί όλα τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, εχθές το βράδυ ήταν 3 τον αριθμό, απασχολούνται στο να φτιάχνουν διακομιδές από την Λαμία στο νοσοκομείο της Λάρισας και στο Βόλο. Mm-hmm. Και έτσι δεν υπάρχει πίσω ούτε ένα ασθενοφόρο για να ανταποκριθεί το ΕΚΑΒ στο ρόλο του. Πείτε μου εσείς, όταν όλα τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ είναι απασχολημένα στο να μεταφέρουν ασθενείς από το νοσοκομείο της Λαμίας στο νοσοκομείο της Λάρισας, ποιος θα πάει στο επίγον περιστατικό? Πείτε μου εσείς, όταν θα γίνει ένα τροχαίο και δεν πάει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ποιος θα τα ακούσει, σε ποιον θα επιλύσει το φταίξιμο? Στο νοσοκομείο που απασχολεί τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ? Ο ρόλος του ΕΚΑΒ είναι να πηγαίνει στο επίγον, στο δρόμο, στο σπίτι, στη δουλειά. Δεν είναι να κάνει δουλειές άλλων οργανισμών. Οφείλει το νοσοκομείο να θέσει σε λειτουργία τα ασθενοφόρα του και οφείλουν αυτά να διακομίζουν ασθενείς μας άλλα νοσοκομεία. Μάλιστα. Το γνωρίζουμε το πρόβλημα, κύριε Γιαμολίδη, για να σας καθησυχάσω. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ήδη σε συνεργασία με την διεύθυνση του ΕΚΑΒ εδώ στην περιοχή έχουμε βγάλει ένα ασθενοφόρο έξω για τα εξιτήρια των ασθενών και για τις επανεξετάσεις. Ήδη από σήμερα έχουμε και ένα δεύτερο πλήρωμα ασθενοφόρο ακριβώς για να κάνει τις διακομιδές τις οποίες συζητάμε. Για να μην αντιμετωπίζετε κι εσείς πρόβλημα. Έχουμε ευαισθησία προς εσάς, ξέρουμε ότι κι εσείς έχετε προς εμάς. Νομίζω ότι μεταξύ μας μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα, γιατί και εσείς και εμείς εργαζόμαστε για την προστασία και την υγεία των ασθενών. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ακριβώς. Αυτό είναι το ζητούμενο, κύριε Διοικητά. Αλλά άμα δεν πάει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο τροχαίο, στο δρόμο, μόνο το ΕΚΑΒ θα βρίζουν. Δεν θα ψάξει κανείς να βρει τις αιτίες γιατί δεν πήγε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ακριβώς, και γι' αυτόν τον λόγο βγάζουμε και εμείς πληρώματα πλέον έξω σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ και με βάση το νέο νόμο που ψηφίστηκε το καλοκαίρι. Μάλιστα. Έτσι, μακάρι, μακάρι. Κύριε Κουρά, γιατί είναι πολύ σοβαρό το θέμα του αξονικού τομογράφου, υπάρχει κάτι θετικό τις τελευταίες ώρες, για να πούμε και στους τηλεθεατές μας? Κοιτάξτε, εμείς με τον αξονικό τομογράφο αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα το οποίο είναι οξύ, έκτακτο και θα έλεγα ανεπανάληπτο. Δηλαδή και οι τρεις γιατροί που στελεχώνουν το τμήμα δεν μπορούν αυτή τη στιγμή, από χθες ουσιαστικά, να λειτουργήσουν τον αξονικό για διάφορους λόγους υγείας, πολύ σοβαρούς. Ο καθένας από τη δική του πλευρά είναι πάρα πολύ σοβαρός. Mm-hmm. Θέλω να δείξουμε μια ευαισθησία σε αυτό το θέμα. Είναι ενημερωμένη η υγειονομική περιφέρεια, η οποία είναι σε αναζήτηση γιατρού από τη Λάρισα ή από το Βόλο ενδεχομένως για να στείλει στο νοσοκομείο της Λαμίας για ένα περίπου 15ήμερο, 20ήμερο, όσο θα λείψουν οι γιατροί μας από το τμήμα. Από εκεί και πέρα εμείς συνεχίζουμε τη λειτουργία του αξονικού με τους τεχνολόγους μας και με γιατρό από το διπλανό κλασικό ακτινολογικό τμήμα. Mm-hmm. Γίνονται δηλαδή εξετάσεις, κάποιες από αυτές γνωματεύονται στη Λάρισα, κάποια άλλα περιστατικά στέλνονται στο ιδιωτικό εργαστήριο που λειτουργεί στην πόλη και αυτό με δαπάνη ουσιαστικά του νοσοκομείου. Από εκεί και πέρα, αν χρειαστεί να γίνει κάποια διακομιδή, όπως είπα και πριν, έχουμε φτιάξει ειδικό πλήρωμα για να κάνει αυτές τις διακομιδές για λογαριασμό του νοσοκομείου.